Φίλοι, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στη δεξίωση ΕΛΕΤΑΕΝ με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αιωλικής ενέργειας. Απόψε σε αυτόν τον όμορφο χώρο χτυπάει ο παλμός του αιωλικού κλάδου. Ο επιχειρηματικός και ο επιστημονικός κόσμος αιωλικής ενέργειας, εκπρόσωποι της πολιτείας και διάφορων φορέων και υπηρεσιών. Είστε όλοι εδώ απόψε και μας θυμάται ιδιαίτερα με την παρουσία σας. Συμπληρώνουμε σχεδόν 2 έτη από την έναρξη μίας από τις σοβαρότερες ενεργειακές κρίσεις που έχει βιώσει η γενιά μας, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να ρίχνει βαριά τη σκιά του. Αυτές οι διαδοχικές παγκόσμιες κρίσεις, σε συνδυασμό με την κρισιμότερη όλων, την κλιματική κρίση, αποκάλυψαν στην κοινωνία με συνταρακτικό τρόπο την αναγκαιότητα των ανανεώσιμων πηγών. Όχι απλά ως μια συμπληρωματική μορφή ενέργειας, αλλά ως την πλέον σημαντική, που τις επόμενες δεκαετίες θα κυριαρχήσει των παραδοσιακών τεχνολογιών για τις οποίες μοιραία έρχεται σταδιακά το τέλος. Όπως ανακοίνωσε και ο ΑΔΜΙΕ, μόλις τον προηγούμενο μήνα, οι ΑΠΕ κατέγραψαν ιστορικά υψηλά. Η συμμετοχή τους στο ενεργειακό μείγμα ξεπέρασε το 50%, ενώ την ίδια στιγμή η ηλεκτροπαραγωγή από λιγνίτη ήταν μόλις το 5%. Και μεταξύ των διαφόρων εναλλακτικών πηγών ΑΠΕ, κανείς τεχνοκράτης δεν αμφισβητεί τη μεγάλη σημασία που έχει η αιωλική ενέργεια. Η τεχνολογική πρόοδος, σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους που βιώσαμε τις τελευταίες δεκαετίες, είναι συναρπαστική. Μέσα στην κρίση, τα αιωλικά πάρκα στη χώρα μας υπήρξαν ο μεγαλύτερος χρηματοδότης των επιδοτήσεων των λογαριασμών ρεύματος, μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης. Οι καταναλωτές και οι φορολογούμενοι, εάν δεν υπήρχαν τα αιωλικά πάρκα, και αυτό πρέπει να το λέμε και να το ξαναλέμε συνεχώς, θα είχαν πληρώσει τους τελευταίους 16 μήνες πάνω από 4,2 δις ευρώ στους λογαριασμούς τους, άμεσο κόστος για το ρεύμα τους. Πρόσθετα σε αυτό, είναι η μεγάλη ενίσχυση που προσφέρει η διανομή του λεγόμενου τέλους 1% στους οικιακούς καταναλωτές στις περιοχές που υπάρχουν αιωλικά πάρκα ανά την επικράτεια. Εξίσου σημαντικό, ειδικά για τη χώρα μας, είναι το θέμα της εθνικής ανεξαρτησίας και της ασφάλειας. Υπέρ από κάθε αμφιβολία, αναγνώριση της ανάγκης για ΑΠΕ και ειδικά για αιωλική ενέργεια, δεν έγινε βέβαια με κάποιο αυτόματο πιλότο. Φτάσαμε ως εδώ με πολύ κόπο, αντιμετωπίζοντας πολλαπλές προκλήσεις, τεχνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές. Η ΕΛΕΤΑΕΝ, αλλά και όλοι εσείς που μας στηρίζετε, κάναμε και κάνουμε διαρκώς την προσπάθεια να επικοινωνήσουμε το σωστό μήνυμα στις κοινωνίες, στους αρμόδιους φορείς και σε όλους τους εμπλεκόμενους. Το ισχυρότερο μήνυμα όμως έρχεται από εσάς τους ίδιους και από εμάς. Είναι τα ίδια τα έργα, ο προσεκτικός σχεδιασμός τους και η πετυχημένη υλοποίηση των αιωλικών πάρκων που υλοποιούμε. Όμως, και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο όμως, ενώ δείχνει ότι έχουμε επικρατήσει στο επίπεδο των ιδεών, δεν φαίνεται να συμβαίνει το ίδιο στην πράξη, στο πεδίο που αγωνίζεστε όλοι εσείς καθημερινά για να πραγματοποιηθούν τα αιωλικά έργα στα οποία συμμετέχετε. Η αδειοδότηση ενός αιωλικού πάρκου παραμένει μια πολύπλοκη και ψυχοφθόρα διαδικασία. Οι αβεβαιότητες και τα ρίσκα στα στάδια ανάπτυξης και κατασκευής παραμένουν μεγάλα. Ο ηλεκτρικός χώρος για νέα έργα τίνει να εξαφανιστεί, ενώ πλέον αυξάνεται διαρκώς ο προβληματισμός για θέματα όπως οι περικοπές ενέργειας. Η πρόσφατη απόφαση για τις περικοπές των αιωλικών εγείρει θέματα και αδικίες που πρέπει να θεραπευτούν. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι η μεγάλη διείσδυση φέρνει μοιραία και περικοπές. Αλλά η επιβολή σε σύγχρονα αιωλικά πάρκα εκ των προτέρων και κατά προτεραιότητα οριζόντιων περικοπών δεν είναι ορθός τρόπος εφαρμογής αυτών και πρέπει να επανεξεταστεί. Αυτό, σε συνδυασμό με την απουσία ικανής αποθήκευσης, εξυγχρονισμού των δικτύων διανομής και άλλων υποδομών, οδηγεί σε αύξηση των αβεβαιοτήτων, άρα και σε αύξηση του κόστους. Σε μια στιγμή, μάλιστα, που τα κόστη ανάπτυξης και κατασκευής έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που συνδέεται και με τις ζημιές που γράφουν οι εταιρείες αιωλικής βιομηχανίας στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι ΑΠΕ έχουν συντριπτικά ποσοστά αποδοχής, σε τοπικό επίπεδο επικρατούν οι φωνές του λαϊκισμού και τα fake news. Δύσκολα πλέον βρίσκει κανείς όριμες αιωλικές επενδύσεις
που δεν αντιμετωπίζουν άδικες και υποκριτικές προσφυγές στα δικαστήρια. Τα ζητήματα αυτά έστρεψαν τα τελευταία χρόνια σε μεγάλο βαθμό την επενδυτική κοινότητα προς την σε εισαγωγικά εύκολη λύση των φωτοβολταϊκών. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ρυθμοί νέων εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών στη χώρα μας καλπάζουν, τη στιγμή που τα νέα αιωλικά πάρκα αγκομαχούν να πλησιάσουν το πλήθος των εγκαταστάσεων που έχουμε τα προηγούμενα χρόνια. Αναγκαία και καλοδαχούμενα προφανώς τα φωτοβολταϊκά. Αλλά αυτό το φαινόμενο δημιουργεί πλέον ένα ακόμα κίνδυνο, αυτόν της ασύμμετρης ανάπτυξης του μείγματος ΑΠΕ, με όλα τα δυσμενή αποτελέσματα που αυτό θα εμφανίσει, όπως έχουμε αναδείξει σε διάφορες μελέτες και εκδηλώσεις που έχουμε κάνει στο πρόσφατο παρελθόν. Πολλές λοιπόν οι νέες προκλήσεις που φέρνει μαζί της η μεγάλη διείσδυση στον ΑΠΕ, αρκετά όμως και τα ζητήματα που έρχονται από το παρελθόν και έχουν παραμείνει ακόμα άλυτα. Δεν είναι ούτε εύκολος ούτε σύντομος ο αγώνας που έχουμε όλοι μπροστά μας. Φίλες και φίλοι, ως ΕΛΕΤΑΕΝ έχουμε πλήρη συνέστηση αυτών των προκλήσεων. Θα ήταν άδικο αν δεν αναγνωρίζαμε τη διάθεση της πολιτείας να βρίσκεται σε διάλογο μαζί μας, να ακούει και αρκετές φορές να εστερνίζεται τις θέσεις μας. Θα ήταν λάθος μας να μην τονίσουμε τη διακομματική υποστήριξη και την κυβερνητική συνέχεια όλα αυτά τα χρόνια στο όραμα της ενεργειακής μετάβασης και της ανάπτυξης των ΑΠΕ. Οι προθέσεις της πολιτείας και των φορέων της δείχνουν να είναι καλύτερες από ποτέ. Όμως αυτό δεν αρκεί. Η αλήθεια είναι ότι οι προσπάθειές μας μέχρι τώρα πρέπει να βρουν ακόμα μεγαλύτερη ανταπόκριση. Απαιτείται περισσότερο θάρρος και περισσότερη αποφασιστικότητα. Η σημερινή μέρα όμως οφείλει να εκπέμψει αισιοδοξία. Ο τομέας μας έχει τεράστια δυναμική και προοπτική. Οι παγκόσμιες εξελίξεις δείχνουν το δρόμο και στη χώρα μας. Τα θαλάσσια αιωλικά πάρκα στις επόμενες δεκαετίες θα κυριαρχήσουν και δημιουργούν μια νέα μεγάλη ευκαιρία για την εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα. Η Ευρώπη δείχνει να έχει αντιληφθεί τις προκλήσεις των εποχών και με πρωτοβουλίες όπως το Net Zero Industry Act, το Critical Raw Materials Act, τα έκτακτα μέτρα και την αναθεώρηση των διαφόρων οδηγιών, δημιουργεί νέες ευκαιρίες από τις οποίες δεν πρέπει να μείνουμε απ' έξω ούτε ουραγή. Ο νέος μεγάλος στόχος μας πρέπει να είναι η άνθηση μιας δυναμικής εξειδικευμένης εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας και η δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, βασική προϋπόθεση είναι η διατήρηση μιας σημαντικής, σταθερής και μεγάλου μεγέθους εγχώριας αγοράς αιωλικής ενέργειας. Ας είμαστε λοιπόν αισιόδοξοι, οι προκλήσεις είναι πολλές, οι ευκαιρίες όμως είναι ακόμα περισσότερες. Και όπως δείχνει η απόψινή σας δυναμική παρουσία, για την οποία σας ευχαριστώ και εγώ πολύ, είμαστε ένας κλάδος γεμάτος ενέργεια και όρεξη να τις αντιμετωπίσει. Σας ευχαριστώ πολύ όλους.